Τώρα όμως το σφύριγμα ακούστηκε, τώρα ο Σαβεύσκι φεύγει, ο Καραπιάλης ξαναβγαίνει. Από το τείχος εκτελεί ο Κετσμάγια, η μπάλα περνάει, δοκάρει και εξ επαφής ο Μπατίστα στέλνει την μπάλα out. Μάλλον δεν τη στέλνει out, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Μπατίστα και πήγε out τόσο γρήγορα που εξελίχθηκε η φάση. Στο 5 λοιπόν η ΑΕΚ αγγίζει το 1-0 με αυτό το απευθείας φάουλ του Κετσμάγια. Η μπάλα σταματάει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπατίστα την ακουμπάει, αλλά αυτή φεύγει out. Αυτό που ζήτησε πριν από λίγο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς μέσω του Τάκη Περσία από τους παίκτες του ήταν να εφαρμόσουν το τεχνητό offside, γι' αυτό και είδαμε να τραβιέται όλη η άμυνα του Ολυμπιακού τώρα, αλλά τελικά δεν πρόλαβαν να βγάλουν offside τους παίκτες της ΑΕΚ και αυτό έγινε με αφορμή το φάουλ που εκτέλεσε ο Κετσπάγια όταν ο Μπάγεβιτς είδε ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η φάση για τον Μπατίστα, αλλά τον κάλυπταν πολύ αντίπαλοι του. Μπατίστα η σέντρα, η μπάλα περνάει, Νικολαίδης out. Δεύτερη κλασική ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 10. Σέντρα από τον Γεωργάτο. Και όταν πέφτει η μπάλα κάτω, στρώνεται στον Αλεξανδρή. Το σούτ και η επέμβαση ακριβώς στο 15 από τον Ατματσίδη. Εδώ η απάντηση του Ολυμπιακού μετά τις δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ. Ακριβώς στο 15. Ο Ολυμπιακός έχει την δική του ευκαιρία με το σούτ του Αλεξανδρή με το δεξί πόδι. Καλή η κίνηση του Σκοπιανού και η πάσα στον Νικολαίδη. Αυτός κρατάει την ισορροπία του και Τσμπάγια τώρα το ξαφνικό σουτ. Ελευθερόπουλος σε 3-4 χρόνους. Η ουσία είναι ότι μπλοκάρει την μπάλα. Κωστής. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις πριν τη σέντρα με το αριστερό. Η έξοδος από τον Ελευθερόπουλο, η κεφαλιά και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για ακόμη μία φορά από τον Μπατίστα στο 23. Δεν ξέρω, είναι πολύ προώρο να πω ότι δεν είναι η βραδιά του απόψε, αλλά για δεύτερη φορά βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον γκολ. Σε αυτή τη σέντρα του Κωστή και την έξοδο του Ελευθερόπουλου, ο Μπατίστα προλαβαίνει, παίρνει καθαρά την κεφαλιά. Νταμπίζας, Αλεξανδρής, Μανολάς με τον Ινιάδη, σπρώχνει ο Μανολάς. Και το φάουλ είναι φυσικά υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Μανολάς που αρπάχτηκε με τον Ινιάδη, τους χωρίζει περισσότερο από ένα κεφάλι. Εδώ ο Νινιάδης μέσα στη λάσπη. Ραμπούσης κάποια οδηγία της τελευταίας στιγμής, αν μπορεί να τη μεταδώσει στους παίκτες του την φασαρία που γίνεται, έδιωξε. Ο Ελευθερόπουλος, Μαχαιρίδης επαναφέρει. Κεφαλιά ο Νικολαίδης, θέλησε να μπει στην φάση. Μαχαιρίδης στο σουτ, η μπάλα στα σώματα, χαλασμός κυρίου Νικολαίδης, γκολ στο 43. Λέγαμε ότι εδώ και 20 λεπτά η ΑΕΚ δεν έχει ενοχλήσει τον Ελευθερόπουλο. Το έκανε εμείς στο 43 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους γηπεδούχους. Ό,τι καλύτερο θα έλεγε κανείς για την Ένωση και ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό πλευράς χρονικού σημείου στο οποίο επιτυγχάνεται αυτό το γκολ. Η φάση την είδατε, ήταν διαρκείας. Τα σώματα των οπαδών, των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού για πολλή ώρα αντίσταντο. Αλλά όταν η μπάλα στρώθηκε στον Ντέμι Νικολαίδη, το 1-0 ήταν γεγονός. Εδώ προσπάθησε να γυρίσει ο Μαλαδένης, δεν τα κατάφερε. Καρασαβίδης και Ταμπίζας έδιωξαν μαζί, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Και από αυτό το σημείο με το πλασέ, με το δεξί πόδι, ο Ντέμις Νικολαίδης στο 43 γράφει το 1-0. Είχε 35 μέρες να βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Νικολαίδης το τελευταίο ήταν εδώ εναντίον του Ιωνικού πριν από 5 εβδομάδες. Και πάλι Κωστής. Ταμπίζας προβολή, out. Δείχνει ο Χατζησταυρίδης. Εδώ θα ήθελα ένα replay. Πώς τυχόν υπήρχε περίπτωση, για να δούμε, corner. Όχι, πραγματικά. Με σωστή απόφαση του Χατζησταυρίδη, γιατί ο Νταμπίζας βάζει το πόδι, βρίσκει την μπάλα, αλλά την βρίσκει ταυτόχρονα και ο Κωστής πριν καταλήξει. Out, θα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο μας στον διαιτητή σε αυτή την ομολογμένως δύσκολη φάση, με την οποία τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Και καθώς η ΑΕΚ στην επίθεση, ο Γιώργος Νιφλής ζητάει το λόγο, θα τον έχει σε λίγο. Προσπάθεια του Κωστή, προβολή και κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ από αυτή την προσπάθεια του Χρήστου Κωστή. Βαρεσάνοβιτς, προβολή στην μπάλα, ορθός κόρνερ. Την ώρα που σας μίλαγε ο ρεπόρτερ του Supersport, ο Γιώργος Νιφλής, ο Σαμπανάτζοβιτς υπέπεσε σε σκληρό φάουλ επί του Σαβεύσκη και γι' αυτό παρατηρήθηκε από τον Χατζησταυρίδη με κίτρινη κάρτα. Η τέταρτη της βραδιάς
Η ΑΕΚ επιμένει, πιέζει, κερδίζει την μπάλα τώρα ο Κωστής. Το σούτ στην κλειστή γωνία του Ελευθερόπουλου, γύρισμα out από τον Νικολαίδη, καθώς ο Καρασαβίδης τα ρίχνει που λένε στον Νταμπίζα. Ο Ολυμπιακός το 55 γλιτώνει το 2-0. Ο Κωστής σηκώνει το κεφάλι, βλέπει, σουτάρει στην κλειστή γωνία. Ο Ελευθερόπουλος απομακρύνει και στη συνέχεια ο Νικολαίδης με το αριστερό πόδι, όχι σε άδεια εστία, αλλά πάντως ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα, είχε εξουδετερωθεί. Ο Ελευθερόπουλος στέλνει την μπάλα out, η ΑΕΚ αγγίζει το 2-0, δίχως όμως να το καταφέρει ακριβώς στο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα που στον είδατε όρθιο πίσω από τον Βαρεσάνοβιτς, αγωνία. Αλεξανδρής ατομική προσπάθεια και το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα out υπό την ασφυκτική πίεση του Λάκη Μαχαιρίδη. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που το μάθει να είναι 1-0 στο 63 που είμαστε τώρα και να μην ανησυχεί. Ο Γιωργάτος τώρα υποδεικνύεται από τον linesman, τον Δαμινιανό Καρακελίδη, σε θέση offside. Αμφιβολίες υπάρχουν, θα τις λύσουμε. Να δούμε το replay. Τώρα γίνεται η πάσα και νομίζω πως το δίκαιο είναι με το μέρος του επόπτη. Κλαμάνος θέλει να ξεφύγει. Καλή προσπάθεια. Η σέντρα με το αριστερό. Το σούτ από τον Γιωργάτο στα σώματα. Ο Γιωργάτος σηκώνει ψηλά τα χέρια. Κάτι ζητάει, αλλά ο Χατζησταυρίδης δίνει συνέχεια. Ο Κασάπης έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Στο σημείο του πέναλτι. Τον είδατε σιγά σιγά να σηκώνεται. Και ο Μπατίστα βρίσκει τον Κετσπάγια. Στο 67. Μπατίστα με το δεξί το σούτ πάνω στον Κωστή. Καραταΐδης. Κετσπάγια, πολύ δυνατά. Καλή προσπάθεια, η μπάλα στο δεξί, το σούτε Ελευθερόπουλος, Κωστής 2-0. Στο 67 ακριβώς ο Χρήστος Κωστής, ο άλλος βασικός σκόρερ της ΑΕΚ στην εφετινή περίοδο, γράφει το 2-0. Η ΑΕΚ επέμεινε πολύ στη φάση αυτή. Ο Κετσπάγια με πολύ πείσμα κέρδισε την μπάλα, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Ελευθερόπουλος και στη συνέχεια ο Κωστής έγραψε το 2-0, αλλά ο Τιμούρ Κετσπάγια θέλει πολλά στο ενεργητικό του από αυτό το γκολ, πολλά από τα συγχαρητήρια αν θέλετε. Έκανε το σούτ με το δεξί, αφού με πείσμα κέρδισε την μπάλα και στη συνέχεια ο Κωστής έγραψε το 2-0 με το ένατο κι αυτός, όπως και ο Νικολαίδης εφετινό του γκολ. Και αυτός είχε καιρό να βάλει γκολ, το τελευταίο του ήταν στον Χαριλάου πριν από 6 εβδομάδες. Επανέρχεται σήμερα στα τέρματα. 62ο είναι αυτό που βλέπετε στην καριέρα του στην πρώτη εθνική σε 190 αγώνες που μετράει με το σημερινό. Έτσι λοιπόν ο Χρήστος Κωστής, που και πέρυσι είχε σημειώσει τέρμα σε αυτό το ντέρμπι, αλλά τότε ήταν το τέρμα της ισοφάρισης, το 1-1 στο 88, φέρνει την ΑΕΚ σε θέση ισχύος. Σαντανάτζοβιτς. Έκλεψε ο Κετσπάγια. Μπατίστα, είδε τον Νικολαίδη. Κίνδυνος για τον Ολυμπιακό. Νικολαίδης απέναντι στον Ελευθερόπουλο. Πλασάρι out. Ουσιαστικά του έκλεισε το οπτικό πεδίο. Κωστής. Κετσπάγια. Μπατίστα. Ξανά Κετσπάγια. Για έξω το παιχνίδι των αντιπιθέσεων είναι φωτιά. Το σούτ με το αριστερό του Κετσπάγια. Η μπάλα στην έξω πλευρά των